χρήστες σήμερα έχουν πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες πληροφορίας από διεθνείς και άγνωστες πηγές. Πώς? Μέσα από την πρόσβασή τους στις εμπορικές και προσωπικές ιστοσελίδες, μέσα από υπηρεσίες επικοινωνίας όπως newsgroups, chat, FTP, bulletin boards, email, instant messaging, παραδείγματος χάρη Skype, μέσα από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης τύπου MySpace, Hi5, Facebook κλπ. Και τέλος, μέσα από την ηλεκτρονική διαφήμιση. Η μεγάλη όμως προσφορά πρόσβασης αυξάνει τη ζήτηση και την αναζήτηση για περαιτέρω πληροφορίες και υλικό, ιδιαίτερα από τους νέους. Αντιλαμβάνονται τα παιδιά μας τους κινδύνους που τους περιβάλλουν. Τα παιδιά, από ό,τι έχω εκλάβει, έχουν πολύ αυτοπεποίθηση στο διαδίκτυο και πραγματικά δεν νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος. Children are not really aware of the dangers they may face online. They are definitely interested when we go to school to do the presentations and they experience some of the things that we tell them that could be dangerous actually to them. Τα παιδιά είναι πολύ καλοί γνώστες, αντίθεση με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς στο διαδίκτυο, γνωρίζουν πολύ περισσότερα από αυτούς. Απλά είναι πιο αθελές η χρήση τους. Οι γονείς είναι αρκετά, νομίζω, κλειστοί σε μια δική τους ηλικία, θα έλεγα. Οι γονείς δεν έχουν μεγαλώσει με αυτού του είδους την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση, την πληροφόρηση ή την επικοινωνία. Τα παιδιά έχουν μεγαλώσει με αυτά. Άρα οι γονείς νιώθουν κάπως πιο αδύναμοι και έχουν κάποια ανασφάλεια ως προς το θέμα αυτό. Στο απέραντο του κυβερνοχώρου, οι νέοι συναντούν δικτυακούς τόπους, οι οποίοι μπορεί και να περιέχουν από διαφημιστικό υλικό μέχρι παιδική πορνογραφία, τυχερά παιχνίδια, προπαγάνδα υπέρ των διακρίσεων και της επιθετικής συμπεριφοράς, ενώ καταγράφηκαν περιστατικά προπαγάνδας προμήθειας και χρήσης όπλων με στόχο ανήλικα παιδιά. Εκείνο που έχει περισσότερη σημασία και το βρίσκουμε σαν το πρώτο αρνητικό σύμπτωμα αυτής της κατάστασης είναι η γρήγορη εξάντληση της περιέργειας, η γρήγορη εξάντληση της ικανοποίησης, η γρήγορη εξάντληση του κάτι άλλο.